Θα ήθελα να ενημερώσω τους αγαπημένους φίλους που υπέρ του Ισραήλ στην Ελλάδα για τα τεκτενόμενα τα Ισραηλινά της Ισραηλινής πολιτικής τις τελευταίες εβδομάδες και πραγματικά πρόκειται για γεγονότα τα οποία δείχνουν ένα πολύ ωραίο σημάδι αλλαγής, θετικής αλλαγής που συμβαίνει εδώ και πολλά βέβαια χρόνια, αλλά σήμερα παίρνει όλο και περισσότερο σάρκα και οστά μέσα στο Ισραήλ, μία αλλαγή εθνική, πατριωτική που συμβαίνει μέσα στο Ισραήλ. Εδώ και χρόνια από το κανάλι αυτό του Εβραϊκού Φωτός τονίζω πως η πλειοψηφία του υγιούς εβραϊκού λαού στο Ισραήλ, η συντριπτική πλειοψηφία, έχει ξυπνήσει αρκετά και στρέφεται ξεκάθαρα προς πατριωτικές, εβραϊκές και ξεκάθαρα σιωνιστικές θέσεις. Και για αυτό το λόγο η πλειοψηφία του εβραϊκού λαού στο Ισραήλ στρέφεται ξεκάθαρα προς την ιδεολογική δεξιά. Θα σου πούνε κάποιοι σκληροπυρηνική δεξιά. Δεν μας ενδιαφέρουν όλοι αυτοί οι όροι που μας δίνουν, πόσο μάλλον οι εχθροί μας κατηγορούν ως ακροδεξιούς, μας κατηγορούν ως φανατικούς, εξτρεμιστές, ακραίους. Αυτά είναι τα γνωστά παραμύθια της αριστεράς που πάντα ο αληθινός πατριώτης για αυτούς είναι η νέμεσης. Ο εβραϊκός λαός ξυπνάει ιδιαίτερα μέσα στη γη του Ισραήλ, στο κάτω του Ισραήλ. Και μπορούμε να πούμε ότι κάτι που βοήθησε πάρα πολύ σε ένα μεγάλο κομμάτι του λαού να ξυπνήσει ακόμα περισσότερο και να κινηθεί ακόμα προς την πατριωτική ιδεολογική δεξιά είναι αυτό το τελευταίο έτος όπου είδαμε μια αντιδημοκρατική χούντα που σηκώθηκε μέσα στο Ισραήλ με έναν πολύ άσχημο τρόπο, με ένα πολύ άσχημο πολιτικό βρώμικο παιχνίδι που παίχτηκε, με μια πολιτική βρώμικη μανούβρα που παίχτηκε, όπου κάποιοι ψευτοδεξιοί, κοροϊδεύοντας τους ίδιους τους ψηφοφόρους, ενώθηκαν με την χειρότερη άκρα αριστερά του Ισραήλ και ακόμα και με το ισλαμιστικό, φανατικό, αντιϊσραηλινό, αραβικό κόμμα Ράαμ. Ένα κόμμα το οποίο υποστηρίζει ανοιχτά σχεδόν την αραβική ισλαμική τρομοκρατία εναντίον του Ισραήλ, ένα κόμμα της μουσουλμανικής αδελφότητας, ένα κόμμα φιλικά προσκύμενο στην Χαμάς, το καταλαβαίνετε αυτό, ένα κόμμα φιλικά προσκύμενο και στον Ερντογάν της Τουρκίας, για να είμαστε ξεκάθαροι, okay? Λοιπόν, και αυτό το κόμμα για πρώτη φορά η άκρα αριστερά του Ισραήλ, η εθνομηδενιστική προδοτική αριστερά του Ισραήλ, μαζί με αυτούς τους ψευτοδεξιούς, τους έβαλαν στην κυβέρνηση. Τους Ισλαμιστές, τους φανατικούς αυτούς Ισλαμιστές που πολεμούν το Ισραήλ εκ των έσω. Όλη αυτή η χρονιά έδωσε άμεση δύναμη στην Ισλαμιστική Αραβική Τρομοκρατία εναντίον των Εβραίων μέσα στο Ισραήλ. Εβραίοι σφάζονταν, θα μου πείτε σφάζονταν και πιο πριν, αλλά σφάζονταν ακόμα πιο ανελαίητα η μία τρομοκρατική επίθεση μετά την άλλη. Και όταν καταλαβαίναμε ότι οι τρομοκράτες, οι Ισλαμιστές τρομοκράτες παίρνουν δύναμη, οι Άραβες Ισλαμιστές τρομοκράτες παίρνουν δύναμη εξαιτίας του γεγονότος ότι οι αριστεροί έδωσαν πράσινο φως στα Ισλαμιστικά κόμματα να εισδύσουν μέσα στην Ισραηλινή κυβέρνηση. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα τέτοιο σημείο που ένα μεγάλο κομμάτι. Φτάσαμε σε σημείο μάλιστα τέτοιο που οι Εβραίοι πατριώτες ντρεπόντουσαν, φοβόντουσαν να κυκλοφορήσουν οι Ισραηλινές σημαίες μέσα στην ίδια την πρωτεύουσα του Ισραήλ, όχι μόνο για να μην λιτζαριστούν από διάφορους Ισλαμιστές, αλλά και επειδή το κράτος τους έλεγε φανατικούς. Το να κρατάς την Ισραηλινή σημαία μέσα στην ίδια την πρωτεύουσα του Ισραήλ είσαι φανατικός για τους αριστερούς, για αυτή την κυβέρνηση, την άθλια, την χούντα, την ακροαριστερή, την εθνομηδενιστική. Του Μπένετ και του Λαπίτ. Και τελικά, μέσα σε αυτόν τον χρόνο, τελικά αυτή η ψευτοκυβέρνηση, αυτή η χούντα, αυτή η δικτατορία των αριστερών έπεσε. Μόνο ένα χρόνο κατάφεραν να εξουσιάζουν με αντιδημοκρατικό τρόπο. Και τελικά πέσανε. Λάτε όμως που δυστυχώς έχουμε τα απόνερα και έχουμε αυτή την υπηρεσιακή κυβερνησούλα τους, με τον Λαπίτ ως ψευτοπρωθυπουργό, μέχρι και
τις εκλογές που θα γίνουν μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Και μέχρι και τότε, ακόμα ο Θεός θα μας φυλάξει από την κατάρα των αριστερών, από την κατάρα του εθνομηδενιστή Λαπίντ. Ελάτε όμως λοιπόν, που θέλω να σας πω τι έγινε με όλους αυτούς τους ψευτοπολιτικούς της δεξιάς που προδώσαν τον εβραϊκό λαό, που προδώσαν την ίδια τη δεξιά. Τι έγινε με τον ψεύτη Ναφτάλι Μπένετ. Εξαφανίστηκε εντελώς από το πολιτικό προσκήνιο. Αποσύρθηκε από την πολιτική. Ένας άνθρωπος που έκανε τα πάντα και ξεπούλησε τα πάντα για να γίνει πρωθυπουργός του Ισραήλ μόνο και μόνο για ένα χρόνο. Στηριζόμενος μόνο και μόνο σε 7 έδρες που του γίνανε 6 και μετά του γίνανε 5 και ήταν να του γίνουν και ακόμα και 4 έδρες, και οι έδρες μέσα στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο συνολικά είναι 120, για να καταλαβαίνετε τη διαφορά, γιατί μιλάμε. Γιατί φιάσκο μιλάμε. Ο Μπένετ λοιπόν έχει εξαφανιστεί εντελώς και ελπίζουμε να μην ξαναγυρίσει ποτέ στο προσκήνιο της Ισραηλινής πολιτικής. Να εξαφανιστεί και να παραμείνει εντελώς ένα άτομο το οποίο η πλειοψηφία των Ισραηλών πια τον θεωρούν συνώνυμο του ψεύτη. Αυτό και μόνο. Να ξεχαστεί εντελώς από όλα τα βιβλία της ιστορίας ή ακόμα και να τον θυμόμαστε ως το χειρότερο παράδειγμα πολιτικάντη. Αλλά και όλοι οι συνεργάτες του Μπένετ. Η Αγγέλετ Σακέντ που το έπαιζε δεξιά έφαγε τα μούτρα της και σήμερα έχει μείνει με ακόμα ένα κόμμα το οποίο λέγεται και καλά Αρούαχα Τσιονίτ που δεν περνάει καν, δεν μπαίνει καν μέσα στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και ελπίζουμε και αυτή να εξαφανιστεί από την Ισραηλινή πολιτική σκηνή μία και καλή. Επίσης, κάποιοι ψευτοδεξιοί μέσα από το Λικούντ που πολέμησαν τον Νετανιάου και το Λικούντ και πήγαν και ταυτίστηκαν με τους αριστερούς και τους Ισλαμιστές, όπως ο Γκίντον Σαρ, από μόνος του ή ο Ζεύ Έλκιν, από μόνοι τους δεν μπορούσαν καν να μπουν στο κοινοβούλιο και πήγαν και ταυτιστήκαν και μπήκαν μέσα στο κόμμα το αριστερό του Μπένι Γκάντς. Όπως και ο Μάταν Καάνα, ακόμα ένας ψευτοδεξιός, ψευτοθρησκευόμενος του Μπένετ, φιλαράκι του Μπένετ, ο οποίος και αυτός μπήκε μέσα στο αριστερό κόμμα του Γκάντς για να γλιτώσει και να είναι και καλά να συνεχίσει την πολιτική του καριέρα, την αριστερή πια, στο επόμενο κοινοβούλιο. Αλλά γενικά φάγανε πάρα πολύ μεγάλη κατραπακιά όλοι αυτοί. Okay. Ο εβραϊκός λαός, ο υγιής εβραϊκός πατριωτικός λαός στο Ισραήλ δεν θα ξεχάσει ποτέ ποιος είναι ο Μπένετ και τα τσιράκια του. Ποτέ. Αλλά μαζί με αυτό ξύπνησε αυτός ο εβραϊκός λαός, ο πατριωτικός εβραϊκός λαός και κατάλαβε ποιοι είναι οι αληθινοί ηγέτες, δεξιοί πατριώτες ηγέτες μέσα στο Ισραήλ. Και γι' αυτό όχι μόνο ο Νετανιάου συνεχίζει να είναι ο πολιτικός που φέρνει τις περισσότερες έδρες μέσα στο Ισραήλ, αλλά σήμερα έχουμε ακόμα ένα μεγάλο αστέρι της Ισραηλινής δεξιάς, τον πατριώτη βουλευτή Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ, ο οποίος ενισχύεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι ακόμα και αν κατεβεί μόνος του υπό το κόμμα του ο Τσμά Γιουντίτ, εβραϊκή δύναμη, θα μπορούσε να φέρει μόνος του 9 έδρες, φέρνοντάς τον να είναι το 4ο κόμμα σε δύναμη μέσα στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Υπάρχει ακόμα ένα ιδεολογικό δεξιό κόμμα του Μπετσάλελ Σμότριτς, Τσιονούτα Ντατίτ, θρησκευτικό σιωνισμός λέγεται το κόμμα, όπου στις προηγούμενες εκλογές έτρεξε μαζί με τον Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ και αυτή την φορά ο Μπετσάλελ Σμότριτς προσπάθησε να κάνει διάφορες μανούβρες, να περιορίσει τη δύναμη του Μπεν Γκβίρ, πράγμα που τελικά έφαγε και αυτό στα μούτρα του, γιατί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ο Μπεν Γκβίρ έφτανε σε 9 έδρες, ενώ ο ίδιος δεν έμπαινε καν στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Κατάλαβε λοιπόν ότι δεν μπορεί χωρίς τον Μπεν Γκβίρ και με τις ευλογίες και την προτροπή του Μπενιαμίν Νετανιάου ακριβώς παραμονές του εβραϊκού μήνα, του τελευταίου εβραϊκού μήνα του έτους του μήνα Ελούλ, τελικά ακριβώς όπως είπαμε τέλη Αυγούστου τα δύο κόμματα
και πάλι συμφώνησαν η Οτσμά Ιουντίτ, η εβραϊκή δύναμη του Ίταμαρ Μπενγκβίρ και το Τσιονούτα Τατίτ, ο θρησκευτικό σιωνισμό του Μπετσάλε Σμότριτ, συμφώνησαν να τρέξουν μαζί και σε αυτέ τι εκλογέ. Αλλά αυτή τη φορά ο Ίταμαρ Μπενγκβίρ δεν έρχεται μόνο του. Αυτή τη φορά έχει μαζί του ακόμα 4 ή 5 βουλευτέ τη Οτσμά Ιουντίτ δίπλα του. Ανάμεσά του θα είναι και ο εγγονό του μεγάλου Σεφαραδίτη αρχιραβίνου του Ισραήλ, του Ραβίνου Μορδεχάη Ελιάου, ο Ραβίνος Αβιχάη Ελιάου, με το καλό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την δύναμη της Οτσμά Ιουντίτ να ενισχύεται, να γίνεται ένα κόμμα δεξιό πατριωτικό, το οποίο θα ελέγχει και θα τραβάει το Λικούτ και τον Νετανιάου ακόμα πιο δεξιά και θα τον φυλάει από τα δεξιά μέσα στο επόμενο Ισραηλινό κοινοβούλιο. Θα δούμε με τη βοήθεια του Θεού την Οτσμά Ιουντίτ και τον Ίταμαρ Μπενγκβίρ να γίνονται μέσα στο επόμενο Ισραηλινό κοινοβούλιο και μέσα στην επόμενη Ισραηλινή κυβέρνηση άνθρωποι κλειδιά. Ευχόμαστε και ξέρουμε ότι ο Ίταμαρ Μπενγκβίρ θα γίνει υπουργός στο κράτος του Ισραήλ. Μακάρι και υπουργός εσωτερικής εθνικής ασφαλείας. Γιατί όχι. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη νέμεσης κάθε αριστερού προδότη, τόσο στο Ισραήλ, όσο και κάθε εχθρού του εβραϊκού έθνους παγκόσμια. Αυτό το πράγμα τους βγάζει από τα ρούχα τους. Γιατί οι αριστεροί καταλαβαίνουν μέσα στο Ισραήλ και όλα τα τσιράκια τους εκτός του Ισραήλ και όλοι οι εχθροί του Ισραήλ και όλοι οι αντισημίτες καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά και όλοι οι αντισιωνιστές καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι όταν το Ισραήλ στραφεί ξεκάθαρα προς την εβραϊκή δύναμη, όπως αυτό συμβαίνει, τότε τα παραμύθια τελείωσαν. Τότε ο εβραϊκός λαός, ο υγιής πατριωτικός λαός, με τη βοήθεια κάθε άλλου πατριώτη μέσα σε όλα τα άλλα τα έθνη, θα είναι εκεί για να αγωνιστεί εναντίον στην ψευτολίμπεραλ αριστερή λέλαπα που προσπαθεί να διαβρώσει κάθε εθνική, θρησκευτική και οικογενειακή αξία. Τα παραμύθια λοιπόν τελείωσαν. Είναι όπως η εποχή που ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε τη δύναμη μέσα στις ΗΠΑ. Βέβαια οι αριστεροί πάντα κάνουν όλες αυτές τις μανούβρες και προσπαθούν να ρίξουν τους αληθινούς πατριώτες από τις θέσεις τους. Δεν τα κατάφεραν όμως. Είναι οι ίδιοι αριστεροί που πολέμησαν τόσο πολύ τον Μπενιαμίν Νετανιάου και νόμιζαν ότι τον έριξαν. Αλλά τώρα όχι μόνο θα φάνε στα μούτρα, και πάλι για αυτούς το λέω, ως πρωθυπουργό του Ισραήλ τον Μπενιαμίν Νετανιάου, αλλά θα φάνε στα μούτρα και τους αξίζει ως υπουργό δυνατό του Ισραήλ τον Ίταμαρ Μπενγκβίρ, τη μεγαλύτερη νέμεσης για τους αριστερούς του Ισραήλ. Εγώ, από τη δική μου πλευρά, έχω την τιμή να εκπροσωπώ το ελληνικό παράρτημα του Λικούντ υπό την ηγεσία του Μπενιαμίν Νετανιάου στην Ελλάδα, ως πρόεδρος, chairman του ελληνικού παραρτήματος του παγκόσμιου Λικούντ στην Ελλάδα, αλλά από την άλλη πλευρά επίσης έχω την τιμή να είμαι εκπρόσωπος μέσα στην Ισραηλινή πολιτική σκηνή, ένας από τους εκπροσώπους της μεγαλύτερης συνοικίας της Ιερουσαλήμ, της πρωτεύουσας του κράτους του Ισραήλ, την συνοικία Πισγκάτ Ζεέβ, να είμαι εκπρόσωπος της Οτσμά Ιουντίτ και του Ίταμαρ Μπενγκβίρ μέσα στη συνοικία, αμήν τι άλλο, στις τρίτες εκλογές, γιατί μιλάμε τώρα για μέσα σε 2 χρόνια έχουν γίνει, με αυτές τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου είναι 5 εκλογές όλες μαζί. Στις τρίτες εκλογές είχα επίσης την τιμή να είμαι υποψήφιος βουλευτής της Οτσμά Ιουντίτ του Ίταμαρ Μπενγκβίρ, αυτή τη φορά ως εκπρόσωπος του κόμματος μέσα στη μεγαλύτερη συνοικία της Ιερουσαλήμ, της πρωτεύουσάς μας της Ιερουσαλήμ, και είμαστε εδώ και θα δώσουμε τον αγώνα, τον πατριωτικό αγώνα, όλοι μαζί, όλες οι πατριωτικές δεξιές δυνάμεις του Ισραήλ, για να φέρουμε και πάλι, να κάνουμε και πάλι το Ισραήλ δυνατό, να κάνουμε και πάλι το Ισραήλ σιδηρόφρακτο, να κάνουμε και πάλι το Ισραήλ ένα αληθινά εβραϊκό κράτος. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε εδώ και θα αγωνιστούμε και σίγουρα ξέρω ότι αυτό θα χαλάσει τη σούπα διαφόρων από τα τσιράκια της προδοτικής εθνομιδινιστικής ακροαριστεράς του Ισραήλ, που μιλάνε επίσης και στην Ελλάδα. Αλλά καλύτερα έτσι.
η ημέρα που ο πρωθυπουργός, ο αληθινός πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάου, θα ξαναλάβει την εξουσία είναι πολύ κοντά. Η ημέρα που πατριώτες βουλευτές σαν τον Μπετσάλεν Σμότριτς και ακόμα περισσότερο σαν τον Ίταμαρ Μπεν-Γκβίρ θα ανεβούν στην Ισραηλινή εξουσία και στην Ισραηλινή κυβέρνηση είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτή η ημέρα έρχεται. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε εδώ και συνεχίζουμε με εβραϊκή δύναμη, με οτσμά Γεουδίτ.